Καλημέρα, καλημέρα, γλυκά μου λουλουδάκια. Το κουδούνι έχει χτυπήσει και επιστρέφουμε νοερά, με το μυαλό μας δηλαδή, μέσα στην τάξη. Κατεβάστε τα καρεκλάκια, ετοιμαστείτε και αρχίζουμε τα μαθηματικά. Σήμερα θέλω να μαγειρέψω φασολάδα για τα παιδιά μου. Πρέπει λοιπόν να μετρήσω τα φασόλια. Πόσα φασόλια να βάλω μέσα στη φασολάδα? Για να δούμε. Ο ένας τρόπος για να τα μετρήσουμε είναι ο γνωστός. Θα πάρω εγώ 9 φασόλια και άλλα 4. Ο ένας τρόπος που έχουμε μάθει ποιος είναι? 9. Τα καρφώνω στο μυαλό και περπατάω άλλα 4. 10, 11, 12, 13. Άρα πρέπει να βάλω μέσα στη φασολάδα 13 φασόλια. Όμως υπάρχει και ένας άλλος τρόπος να ακολουθήσω έναν άλλο δρόμο για να βρω πόσα φασόλια θα βάλουμε στη φασολάδα. Θα σας τον δείξω τώρα αμέσως. Έτοιμα τα φασόλια μου. Θέλω να προσθέσω αυτά τα 9 και 4 και να δω πόσα είναι όλα μαζί. Επειδή εγώ ξέρω να κάνω πράξεις μέχρι το 10, πάντα θα φτάνω μέχρι το 10. Θα πω λοιπόν, έχω 9 και πόσα θα πάρω από εδώ για να γίνουν 10? Θα πάρω 1. Να το. Πήρα ακόμη 1 και τώρα αυτά έγιναν 10. Πόσα έχω ακόμη να προσθέσω? 10 δεν είναι αυτά? Και 3 έχω ακόμη να προσθέσω. 10 και 3, 13. Έχουμε πει στα μαθηματικά ότι μπορούμε με διάφορους τρόπους να λύσουμε ένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος, υπάρχουν πολλοί. Αυτός ο τρόπος που σας δείχνω είναι ένας άλλος τρόπος για να κάνουμε την πρόσθεση. Όπως για να πάμε στο σπίτι μας, υπάρχουν διάφοροι δρόμοι για να ακολουθήσουμε. Δεν πάμε στο σπίτι μας μόνο από ένα δρόμο. Υπάρχουν και άλλα στενά και άλλοι δρόμοι για να πάμε στο σπίτι μας. Έτσι λοιπόν και στα μαθηματικά. Νάτος λοιπόν ο δρόμος που θα ακολουθήσω για να βρω πόσο κάνει 9 και 4. Δείτε το δρόμο. Από το 9, εγώ θέλω να πάω στο 10, γιατί ξέρω να κάνω προσθέσεις μέχρι το 10. Για σκεφτείτε λοιπόν, για να πάω από το 9 μέχρι το 10, πόσο θα βάλω ακόμη? 9 και 1. Για να γίνουν 10. Από πού το πήρα αυτό το 1? Από εδώ. Και έγιναν 10. Τα 4 φασολάκια τα έχω και εδώ. Σβήνω λοιπόν το 1 που το χρησιμοποίησα, το πήγα εδώ για να τα κάνω 10. Πόσα φασολάκια έχω ακόμη να πάρω? Άλλα 3. Να τα και εδώ. 3. Τώρα λοιπόν αυτά τα 3 θα τα προσθέσω εδώ. Δεν είχα πάει στο 10. 10 και 3 που έχω ακόμη, που φτάνω, τώρα το ξέρουμε όλοι, το λέει και η λέξη. 10 και 3, 13. Θα κάνουμε κι άλλα παραδείγματα. Τώρα πρέπει να προσθέσω 7 και 6 φασολάκια. Για να ακολουθήσω το δρόμο που είπε η κυρία. Από το 7 εγώ πρέπει να πάω πρώτα στο 10, γιατί ξέρω μετά πολύ εύκολα να κάνω τις προσθέσεις μετά το 10. Για να δω, θα σπάσω αυτά τα 6 φασολάκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Πόσα πρέπει να πάρω από εδώ για να τα προσθέσω στο 7 και να φτάσω μέχρι το 10? 7 και πόσα για να γίνουν 10? 7 και 3. Από πού τα πήρα αυτά τα 3? Από εδώ. Να τα σβήνω. 1, 2, 3. Πήρα 3 φασολάκια και έφτασα μέχρι το 10. Τώρα πόσα έχω ακόμη να πάρω? Έχω άλλα 3. Για να τα βάλω εδώ. Ξέρω τώρα πόσο κάνει 10 και 3. 13. Είναι εύκολο, τι λέτε? Δείτε, τώρα θέλω να προσθέσω 6 και 6 και να βρω πόσο κάνουνε.
Θα σας το δείξω με τα πλακάκια του σπιτιού μας πώς θα τα περπατήσω. Μπορείτε και εσείς να κάνετε το ίδιο με τα πλακάκια. Και ας μη φωνάζουν οι μανούλες, θα καθαρίσουν. Είμαι λοιπόν στο 6. Για να πάω στο 10, πόσα βήματα θα κάνω, για μετρήστε. 1, 2, 3, 4 και έφτασα στο 10. Από τα 6 που είχα να προσθέσω, εγώ πρόσθεσα τα 4 και πήγα στο 10. Πόσα έχω ακόμη να προσθέσω, αλλά 2. Για να δούμε, 2 βήματα. 1, 2. Σε ποιον αριθμό έχω φτάσει, στο 12. Και αφού καθάρισα τα πλακάκια του σπιτιού μου, επανέρχομαι. Τι κάναμε λοιπόν, προσθέσαμε 6 και 6. Αλλά πώς ακολουθήσαμε αυτό το δρόμο? Φτάνουμε πρώτα στο 10 και μετά συνεχίζουμε μέχρι να φτάσουμε στον αριθμό που ψάχνουμε. Θα πω 6 και πόσα θα πάρω από εδώ για να γίνουν 10. 6 και 4 μου κάνουν 10. Τα παίρνω και τα σβήνω. 1, 2, 3, 4. Πήρα λοιπόν αυτά τα 4 και έφτασα μέχρι το 10. Ναι, αλλά δεν τελείωσα. Πώς έχω να πάρω ακόμη, αλλά 2. Και να τα βάλω και 2. Τώρα ξέρω, 10 και 2 μου κάνουν 12. Πείτε ότι αυτά εδώ είναι τα πλακάκια του σπιτιού σας. Το ίδιο θα σας δείξω, 6 και 6. Αφού μου λέει 6, πάω εγώ στο 6. Ξεκινάω από το 6. Και πρέπει να φτάσω εδώ, μέχρι το 10. Για να δω πόσα βήματα θα κάνω. 1, 2, 3, 4. Έκανα 4 λοιπόν και έφτασα στο 10. Από τα 6 που είχα να προσθέσω, έκανα τα 4. Πόσα ακόμη έχω να κάνω, άλλα 2. 1, 2. Πού φτάνω? Στο 12. Άρα, 6 και 6 μου κάνουν 12. Προσπαθήστε και εσείς λοιπόν τώρα να ακολουθήσετε το δρόμο για να φτάσετε στο σωστό άθροισμα. Καλημέρα πουλάκια μου, καλημέρα. Αμάν, το κουδούνι χτυπάει. Για πάρτε θέσεις να αρχίσει το μάθημα. Ανοίγουμε το βιβλίο των μαθηματικών στο κεφάλαιο 42. Τι μας λέει εδώ? Μέσα στο κουτί υπάρχουν 9 καραμέλες και έξω από το κουτί άλλες 4. Πόσες είναι όλες οι καραμέλες μαζί? Να τις αυτές οι 9 που είναι μέσα στο κουτί και οι 4 που είναι έξω. Τα δύο παιδιά θα υπολογίσουν τις καραμέλες με διαφορετικό τρόπο ο καθένας, όπως κάναμε και εμείς εχθές, εάν θυμάστε. Ο Πυθαγόρας επιλέγει να ανέβει από το 9 και να προσθέσει άλλα 4. Δηλαδή, σκέφτεται, καρφώνει στο μυαλό του τα 9. Καρφώνει στο μυαλό του τα 9 και προχωράει άλλα 4. 9 στο μυαλό, 10, 11, 12, 13. Α, και βρήκε λοιπόν ότι 9 και 4 κάνουν 13. Το γράφω. Για να δούμε πώς δούλεψε η πατία. Η πατία ακολούθησε έναν άλλο δρόμο, θυμάστε το δρόμο που σας είπα εγώ εχθές. Σκέφτηκε λοιπόν, έχω 9. Θα πάω εγώ πρώτα μέχρι το 10 και θα σπάσω τα 4 φασολάκια που είχε πει η κυρία εδώ. 9 και πόσα για να πάω στο 10 και 1. Από πού το πήρα αυτό το 1? Να, από εδώ, από το 4. Πήρα το 1. Πώς έχω ακόμη να πάρω? Άλλα 3. Τώρα μπορώ να κάνω την πρόσθεση. 10 που ήμουν και 3 μου κάνουν 13.
Για να δούμε. Το 13 που βρήκε η Ιπατία, πόσες δεκάδες και πόσες μονάδες έχει? Θα μου πείτε καλά, βρε κυρία. Έχουμε εδώ τον άβακα. Για να το χρησιμοποιήσουμε και να δούμε. Έχω σκεφτεί έναν τρόπο για να φτιάξουμε έναν άβακα στο σπίτι. Πάμε να παίξουμε λοιπόν. Για δείτε. Για να φτιάξουμε έναν άβακα στο σπίτι θα χρειαστούμε ένα σφουγγάρι που πλένει η μαμά τα πιάτα και δύο ξυλάκια που κάνει η μαμά σουβλάκια. Για να δούμε λοιπόν πώς θα φτιάξει η κυρία τον άβακα. Οπ, για τις μονάδες. Οπ, για τις δεκάδες. Και έχω φτιάξει έναν σούπερ καταπληκτικό άβακα. Δεν τελειώσαμε όμως. Τώρα πρέπει να βάλω μονάδες και δεκάδες. Δεν έχω εκείνα τα μπιλάκια, τις μπαλίτσες που έχει ο άβακας. Γι' αυτό λοιπόν εγώ σκέφτηκα να φτιάξω για τις μονάδες πράσινα κυκλάκια από χαρτόνι. Παπ. Να τα. Και για τις δεκάδες κόκκινα από χαρτόνι. Και τώρα έχω φτιάξει ένα καταπληκτικό άβακα. Λοιπόν, ο αριθμός 13 που βρήκε και ο Πυθαγόρας και η Ιπατία έχει, για σκεφτείτε, πόσες μονάδες και πείτε μου, θα ακούσω εγώ. Φωνάξτε όμως δυνατά για να φτάσει η φωνή σας μέχρι το σπίτι μου. Α, πολύ σωστά. Έχει 3 μονάδες, για να καταφέρω να τα βάλω. Οπ, 1. Α, 2. 3. 3 μονάδες. Και πόσες δεκάδες, για να ακούσω δυνατά. Μπράβο. 1 δεκάδα. Πολύ ωραία. Οπ, για δείτε καταπληκτικό άβακα. Και έχω φτιάξει λοιπόν τώρα το 13. 1 δεκάδα και 3 μονάδες. Τι σημαίνει 1 δεκάδα? Σημαίνει 1 φορά το 10. 10 και 3 μου κάνουν 13. Για να φτιάξω δεκάδες και με έναν άλλον τρόπο, για δείτε, εδώ έχω 2 βάζα. Και αν και έφτιαξα παστίτσιο σήμερα, θα δουλέψουμε με τα ρεβίθια. Θα βάλω 10 ρεβίθια στο ένα βάζο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Και 10 στο άλλο βάζο. Θα τα μετρήσω 2-2 για πιο γρήγορα. 2, 4, 6, 8, 10. Και θα αφήσω και έξω από το βάζο άλλα 5. Ποιον αριθμό έχω φτιάξει? Για να δούμε. Έχω 1 δεκάδα εδώ και 1 δεκάδα εδώ. Άρα 10 και 10, 20. Και 5, για πείτε μου δυνατά. Μπράβο παιδιά μου, 25, είστε καταπληκτικοί. Θέλω να δείτε τώρα πόσα βάζα έχω βάλει. Έχω βάλει 3. Κάθε βάζο, είπαμε, είναι 1 δεκάδα. Γιατί είναι 1 δεκάδα? Γιατί έχει μέσα 10 ρεβίθια. Θέλω να δείτε αυτά τα 3 βάζα και να μου πείτε πόσα ρεβίθια έχω μέσα σε αυτά τα 3 βάζα. Για σκεφτείτε. Μπράβο, 30. Γιατί έχω 10 και 10, 20 και 10, 30. Άρα οι 3 δεκάδες μου κάνουν 30. Αν εγώ τώρα βάλω και 9 μονάδες, 3, 6, 9. Πόσα ρεβίθια θα έχω? 3 δεκάδες και 9 μονάδες μου κάνουν, για πείτε μου δυνατά. Α, δεν άκουσα, πιο δυνατά.
Μπράβο! 39. 10 και 10, 20 και 10, 30 και 9, 39. Συγχαρητήρια, σας χρωστάω πάρα πολλές καραμέλες. Για να επιστρέψουμε τώρα στο βιβλίο μας. Λοιπόν, και βλέπουμε εδώ το αριθμητήρι που έχουμε στο σχολείο μας. Ξέρουμε ότι κάθε αριθμητήρι έχει 10 σειρές, 10 δεκάδες δηλαδή, από 10 μπαλάκια η κάθε σειρά. Γιατί η μία δεκάδα είναι 10 πραγματάκια. Στο αριθμητήρι μας 10 μπαλίτσες, 5 κόκκινες και 5 πράσινες. Λοιπόν, τι είχαμε να κάνουμε? Να προσθέσουμε 9 και 4. Είπα λοιπόν τα παιδιά, 9 μπαλίτσες και πόσες για να γίνουν 10 και 1. Τώρα τις κάναμε 10, για δείτε, νάτες, έγιναν 10. Εγώ όμως είχα να προσθέσω 4 και όχι 1. Πόσες ακόμη έχω να προσθέσω? Από τα 4 που είχα, εγώ πρόσθεσα το 1. Τώρα έχω να προσθέσω ακόμα 3. Να τα. 10 λοιπόν και 3 μπαλίτσες ακόμη, πόσο μου κάνουν? 13. Και προχωράμε. Στα άδεια τα κουτάκια, ξέρετε εσείς, θα γράψετε τους αριθμούς που θα σας λέω, να βρούμε το συμπλήρωμα. Για γράψτε στο πρώτο, 6. Και πόσα για να γίνουν 10? Στο κίτρινο, 7. Και πόσα για να γίνουν 10? Στο μοβ, 8. Και πόσα για να γίνουν 10? Στο πράσινο, 9. Και πόσα για να γίνουν 10? Στο μπλε, 10. Και πόσα για να γίνουν 10? Αυτό είναι πολύ αστείο. Θα το βρούμε αμέσως. Για να δούμε, τα βρήκαμε σωστά? Είπαμε 6 και 4 ίσον 10, 7 και 3 ίσον 10, 8 και 2 ίσον 10, 9 και 1 ίσον 10, 10 και 0 φυσικά ίσον 10. Για να δούμε τώρα ένα άλλο πρόβλημα. Η Σοφία λέει, έχει μέσα στο κουτί 7 κούκλες. Θέλει να βάλει άλλες 4. Πόσες θα είναι οι κούκλες μέσα στο κουτί? Να, εδώ έχει 7. Όμως το κουτί είναι κλειστό και δεν φαίνονται. Έχει και άλλες 4 απ' έξω. Και θέλει να δει όλες μαζί πόσες είναι. Εμείς θα ακολουθήσουμε το δρόμο που είδαμε εχθές. Για να πάρουμε το δρόμο, εγώ έχω βγάλει και χαρτί για να μπορέσω να βγω έξω. Το έχω εκτυπώσει, ούτως ώστε να μην με πιάσει η αστυνομία και πληρώσω και πρόστιμο. Πάμε λοιπόν μαζί έξω μια βόλτα. Για να δούμε, 7 και 4 μου λέει. 7 κούκλες και άλλες 4. Να, 1, 2, 3, 4. Τι θα σκεφτώ εγώ? Εγώ πρέπει πρώτα να πάω στο 10. Για να δούμε, πώς θα πάω στο 10. Πόσες κούκλες έχω? 7. Και πόσες πρέπει να πάρω από εδώ για να γίνουν 10? Μπράβο, 3. Τις παίρνω. 1, 2, 3. Τις έσβησα λοιπόν και θα τις γράψω και εδώ. Επτά και 3 ίσον 10. Ναι, αλλά δεν τελείωσα, έχω κι άλλη κούκλα. Πόσες κούκλες έχω ακόμη να προσθέσω? Νάτι, άλλη μία. Θα την προσθέσω εδώ και 1. Και τώρα μπορώ πανεύκολα να βρω πόσες είναι όλες οι κούκλες μέσα στο κουτί. 10 και 1 ίσον 11. Θα κάνουμε κι άλλη βόλτα έξω, μην αγχώνεστε. Για να δούμε τώρα τι θα ψάξουμε. Μέσα στο κουτί υπάρχουν 8 μπάλες.
Αν βάλουμε μέσα στο κουτί άλλες 6 μπάλες, πόσες θα γίνουν όλες μαζί? Πανεύκολο για μας. Για να πάρουμε τους δρόμους. Είστε ντυμένοι, ελπίζω, ε? Να λοιπόν, θέλω να προσθέσω 8 και 6. Παίρνω το δρόμο, αλλά πρώτα που θα με βγάλει αυτός ο δρόμος, εδώ στο 10 και θα πω. Για να κάνω και το 6. 5, 6, 8. Και πόσα για να φτάσω στο 10? Μπράβο, και 2. Δεν μπορώ να γράψω. 8 και 2 μου κάνουν 10. Από πού τα πήρα αυτά τα 2? Μα φυσικά από εδώ. Τα σβήνω. 1, 2. Τελείωσα. Όχι ακόμη. Πόσα ακόμη έχω να πάρω? Άλλα 1, 2, 3, 4. Για να τα βάλω εδώ. Τώρα είμαι στο σωστό το δρόμο. 10 και 4. Πού θα φτάσω? Για πείτε. Πάρα πολύ ωραία. Στο 14. Εξάλλου το λέει και η λέξη. Δεν χρειάζεται να μετρήσω με τα δάχτυλα. Την τελευταία άσκηση αυτήν εδώ που έχει τις προσθέσεις θα την κάνετε μόνοι σας, γιατί ξέρετε να μετράτε. Θέλω όμως να δώσετε προσοχή σε αυτές τις 2 τις προσθέσεις, να τις διαβάσετε καλά. Για δείτε εδώ τι λέει να θυμηθούμε. Μου λέει, πώς έγινε το 7? Για να φτιάξω το 7 πρέπει να προσθέσω 3 και πόσα ακόμη? Προσέξτε, δεν λέει 7 και 3. Λέει 3 και πόσα για να γίνουν 7? Το ίδιο και εδώ. Καλή μελέτη σας εύχομαι. Ελπίζω να είναι εύκολα. Θα επανέλθω με πολλά πολλά παιχνιδάκια ακόμη. Μέχρι τότε μπορείτε όμως εσείς να φτιάξετε το δικό σας άβακα με σφουγγάρι και με σουβλάκια, ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε θελιζόλ αν έχετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη θήκη των αυγών αν έχετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για μονάδες και δεκάδες πλαστελίνη αν έχετε ή χαρτόνι αν δεν έχετε κόκκινο και πράσινο. Μπορείτε να βάψετε κόκκινους κύκλους πάνω σε άσπρο χαρτόνι και πράσινο κύκλους και να φτιάξετε το δικό σας άβακα. Εάν φτιάξετε άβακα, θα ήθελα να μου τους στείλετε για να τους δω. Φιλάκια πολλά! Τα λέμε!